Ο Ηλίας Καραμπάτσος το πόνημά του καταθέτει ευθαρσώς την άποψή του για την πορεία του σταφυλικού ζητήματος, την οποία θα προσπαθήσω να ακολουθήσω και να θέσω υπόψη σας περιεκτικά. Έχω την άδεια του συγγραφέα, παρακαλώ σημειώσατε το, όχι μόνο να διαφωνήσω, αλλά και να συμπληρώσω το κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, ιστορικά στοιχεία και γεγονότα, όπου κρίνω αναγκαίο, ώστε το ακροατήριο, εσείς, φίλες και φίλοι, να εμβαθύνει στο σταφυλικό ζήτημα και να συμπαρασταθεί νοερά στους αγώνες και στο κλίμα της συγκεκριμένης εποχής. Την παραδοσιακή, λοιπόν, περίοδος καλλιέργειας σταφίδας μετά την απελευθέρωση του Βιέννους και μέχρι το 1864 ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής της προσφοράς υπήρξε ταχύτερος από την αντίστοιχη της ζήτησης. Μοναδική, ίσως, φροντίδα ήταν η ασφαλής αποξήρανση της σταφίδας. Η αγγλική διοίκηση των Ιωνίων ίσων που ενδιαφερόταν το 1843 με εγκύκλιο ζήτησε τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της αποξήρανσης σταφίδας και για πρώτη φορά δέχτηκε τη μέθοδο της καλαμωτής. Ξέρετε περισσότερο από μένα ότι μέχρι τότε πώς απλωνότανε η σταφίδα στα αλόνια, πώς επάνω στα αλόνια, στα πέτρα προηγουμένως είχαν περιχύσει με μείγμα από σβουνιά και κοπριά βοθιών αναμειγμένη με αίμα και από ζώα, άχυρα και λίγο νερό. Και στην Ελλάδα ο Υπουργός των Εσωτερικών τότε ο Ιωάννης Κολέτης ζήτησε από δύο διοικήσεις, Ηλίας Αγαΐας, να βρουν τρόπο να εξασφαλιστεί η σταφίδα από τη βροχή. Στην επόμενη στην περίοδο επικράτησε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αυξήθησαν οι εξαγωγές και προφανώς και η ενωτική πορεία των τιμών. Ο ακτούμενος αγρότης έγινε νοικοκύρης. Τούτο οφείλεται αποκλειστικά στην αγροτική πολιτική του Μεσσίνιου Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Φίλες και φίλοι, μετά το 1821 το σύνολο των ιδιοκτησιών περίφθαν από τους Τούρκους βέβαια στο ελληνικό κράτος με απότερο σκοπό κάποια στιγμή να διεπληθούν στους καλλιεργητές. Για 50 χρόνια, από το 1921 στο 1970-1971, το ελληνικό κράτος είτε με τη βαβαροκρατία είτε με την κομματοκρατία, τον κομματισμό, κρατούσαν τους αγρότες εχμάλωτους στα ρουσφέτια και στις υποσχέσεις. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος το 1871 κατέθεσε στην Βουλή νομοσχέδια που περίχαν προτεραιότητα στη διανομή γης σε όσους ήδη την καλλιεργούσαν, εθνική γη, και με αυτόν τον τρόπο αναγνώρισε την υπάρχουσα κατάσταση. Όλες δε οι εμφυτεύσεις, οι εθνικές γέες με πάσης φύσεως δέντρα αναγνωρίζονταν ως ιδιόκτητες φυτείας αυτών που τους καλλιεργούσαν. Η εκτεταμένη λοιπόν κατάτιμηση των εθνικών γεών και η διανομή χωρίς δημοπρασία ώστε να πάνε στα χέρια των εχόντων σε Έλληνες αγρότες έφραξε το δρόμο στην ανάπτυξη του αγροτικού καπιταλισμού. Ο Κουμουνδούρος προώθησε στην εθνική ενσωμάτωση σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και απέτρεψε το σχηματισμό μεγάλης ιδιοκτησίας με όλα τα συνεχή προβλήματα. Με αποφασιστικότητα κατάφερε να δημιουργήσει μια τάξη μικροκαλλιεργητών που στάθηκε και στάθηκε εμπόδιο στη δημιουργία μεγαλοτσιφλικάδων με πολιτική και οικονομική επιρροή. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη και πρώην ιδεολογική επιλογή σε φιλολογική κατεύθυνση.